Και γιατί να μην κάνουμε ένα δημοψήφισμα να το πει όλος κατευθείαν. Είναι μια πρότασή σας δηλαδή, μπορείτε να τη θέσετε. Δεν είναι πρόταση. Είναι θέμα της κοινωνίας. Η Εκκλησία δεν πάρει τα όπλα να κάνει, ξέρω οτιδήποτε. Φωτιά στην αντιπαράθεση για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, έβαλε η αναφορά του Αρχιεπίσκοπου σε δημοψήφισμα. Υπό το βάρος των ασφικτικών πιέσεων των ιεραρχών, που μετά και την αποκάλυψη της συνάντησης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Πρωθυπουργό, ζητούν άμεση και σκληρή αντίδραση της Εκκλησίας. Ο μακαριώτης Αρχιεπίσκοπός μας, επειδή αφουγκράζεται αυτή τη μεγάλη αγωνία που έχει ο ελληνικός λαός για ένα τόσο πολύ κρίσιμο ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Εάν το Σύνταγμα το προβλέπει ή όχι, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά η ελληνική πολιτεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε το διαχρονικό σεβασμό της πολιτείας στην Εκκλησία, απέρριψε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το δημοψήφισμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε τις απόψεις της Εκκλησίας, της κοινωνίας. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε υποχρέωση να είμαστε συνεπείς στους πολίτες και σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά. Δεν θέλουμε να διχάσουμε, αλίμονο αν ένα τέτοιο θέμα δίχασε την κοινωνία. Απάντηση στο κυβερνητικό εκπρόσωπο έδωσε ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, μιλώντας στο Open για τον Σπύρο Χαριτάτο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι παράλογο να γίνει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημοψήφισμα. Να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για κάτι το οποίο έρχεται να βάλει μία βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας. Είναι ξεκάθαρο ότι δημοψηφίσματα για ζητήματα που αφορούν δικαιώματα δεν γίνονται. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ψηφίστηκε με μία συγκεκριμένη ατζέντα, ήταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα μέσα στη στρατηγική ΛΟΑΤΚΙ και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχει απόλυτο δικαίωμα να μιλάει. Και αυτή είναι η φύση της και η θέση μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όμως, αν το δούμε ψύχρεμα και το αποδραματοποιήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι ζήτημα που αξίζει για να τσακωθούμε τόσο πολύ. Απέναντι στο δημοψήφισμα τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα που να αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις ποιες θα είναι. Μία, όλοι είμαστε, οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Δύο, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίσοι. Διότι περί αυτού πρόκειται. Οι αντιδράσεις της Εκκλησίας είναι γνωστές. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά. Από εκεί πέρα, εμείς οφείλουμε να συζητήσουμε για την ουσία του θέματος. Εμείς δεν παίζουμε και δεν κάνουμε πολιτική αλακάρτ με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είμαστε αρνητικοί σε μία τέτοια δημοψήφισμα. Και πολύ περισσότερο, γιατί για φανταστείτε αυτή η κουβέντα, να βγει έξω και να αρχίσει τεχνητά να διαιρεί με ένα ψευδεπίγραφο δίλημα την κοινωνία μας. Η θέση του Σεβασμιωτάτου ότι ο γάμος ομοφυλοφίλων συνιστά βόμβα στα θεμέλια της οικογένειας είναι απόλυτα ορθή. Ελπίζουμε να καταστήσει σαφές και στο ποιμνιό του, το οποίο έχει ανάγκη από άξιους ιεράρχες, ότι όσοι συνηγορήσουν στην καταστροφή της οικογένειας και της κοινωνίας δεν αξίζουν την ψήφο των Ελλήνων Ορθοδόξων. Οι αντιδράσεις της Εκκλησίας και η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου εντείνουν τον πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Μήπως αλλάξουν πάλι γνώμη όσοι ήρθαν κοντά στην κυβερνητική γραμμή μετά το μασάζ.